Θεαματικά είναι τα αποτελέσματα γύρω από τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου. Τα πρώτα στοιχεία τα σούπερ μάρκετ δείχνουν μεγάλη μείωση έως το 80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας, ενώ την ίδια ώρα οι πωλήσεις σαντών πολλαπλών χρήσεων αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 5.000%. Κατά ψώνια μου χρησιμοποιώ μια πλαστική σακούλα. Την ίδια. Την ίδια. Πάντα όταν πάω στο μπακάλι μου, ναι, παίρνω μια σακούλα την οποία έχω στο σπίτι. Δεν περιμένω να μου δώσει ο μπακάλης τη σακούλα. Τσουβάλια. Γιατί όχι. Εξαρτάται από τα ψώνια που τα κάνει. Αν δεν είναι πολύ, παίρνει τσουβάλια, αν δεν είναι πολλά ψώνια. Έχει μια ευαισθησία, ναι. Έχει. Οπότε δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον τώρα. Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Χάρης Μαμουλάκης με φόντο τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στην καμπάνια ενημέρωση του ΕΣΔΑΚ με μήνυμα «Προστατεύουμε το περιβάλλον, γυρίζουμε την πλάτη στην πλαστική σακούλα». Με πολύ χαρά διαπιστώσαμε ότι μέσα σε ένα μήνα ο Γενάρης του 2018 κατέγραψε πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα, μια ευνίδη αλλαγή νοοτροπίας και συνήθειας. Νομίζω ότι ξυπνήσαμε ευαίσθητες χορδές, αντανακλαστικά περιβαλλοντικά των δημοτών, διαφόρων αν θέλετε ταξικών ενωτήτων ή ηλικιών. Η ενημέρωση που έχουμε από τις υπεραγορές τροφίμων είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πολύ μεγάλες μειώσεις στα σούπερ μάρκετ, που αυτό αν μη τι άλλο είναι ο προπομπός μιας αλλαγής. Τσουβάλια, σακούλες βαστούν δικές τους από το σπίτι τους, όλοι οι άνθρωποι. Πας παίρνεις τον ένα ψωμί και δίνεις 4 λεπτά, δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά για τη σακούλα. Εντάξει, πως δεν πληρώνονται, πληρώνονται. Λεφτά δεν έχουν να πάρουν ψωμί. Όχι σακούλα. Είναι πολύ δύσκολα τώρα. Εντάξει, άλλος την έχει στην τσέπη τη σακούλα, άλλος τη χρεώνεις και του λες, μα πόσο κάνει το ψωμί, πόσο κάνει η σακούλα. Ναι. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τώρα. Τελικά πολλοί παίρνουν το ψωμί στο χέρι. Άλλοι τη βαστάνε στο χέρι και άλλοι, εντάξει, χρεώνουν σε ορισμένους παραπόδια. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες για την καλλιέργεια και εμπέδωση της περιβαλλοντικής συνείδησης από τον ΕΣΔΑΚ, ο οποίος διαπιστώνει ότι μια ισχυρή συνήθεια των καταναλωτών εγκαταλείπεται ραγδαία. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με την ίδια συνέπεια, οργάνωση και δομή, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε μια άλλη εικόνα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής μας. Νομίζω ότι και ο κατασταλτικός τρόπος δια της εφαρμογής του τέλους αναμφίβολα επηρέασε τους πολίτες, παύλα καταναλωτές, αλλά και η προσπάθεια φορέων, όπως είναι και ο ΕΣΔΑΚ, στο να αλλάξει περιβαλλοντική συνείδηση. Μιλάμε πολλές φορές για τον πολιτισμό του καταναλωτή. Όπως είναι γνωστό, μια πλαστική σακούλα χρειάζεται 10 με 20 χρόνια για να διαλυθεί, ένα πλαστικό ποτήρι 50 χρόνια και ένα πλαστικό μπουκάλι 450 χρόνια.